Τι μπορεί να γίνει, πώς τι θα μπορούσε να γίνει για να, ναι, να βγει από αυτό το. Φαίνεται ότι είναι ένα αδιέξοδο που διακυβεύεται και μια ανθρώπινη ζωή από τη μια πλευρά. Και κατά ορισμένους χρήζει και μια πολιτική διαχείριση. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πια ένα στενά νομικό ζήτημα. Θέμα. Έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, ελάτε. Κάπου συμφωνώ με τα περισσότερα, αν όχι με όλα όσα ακούστηκαν. Επιβάλλεται να βρεθεί λύση και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Ούτε εμείς, ούτε η πολιτεία. Για να σωθεί μια ζωή. Δύο, όντως έχουμε το πιο σύγχρονο σοφρονιστικό σύστημα στην Ευρώπη. Πλην όμως πρέπει και να εφαρμοστεί. Γιατί για μια σειρά λόγων που δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να τους αναφέρω, το σοφρονιστικό σύστημα δεν αποτέλεσε ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα της πολιτείας διαχρονικά, έτσι ώστε για συγκεκριμένους λόγους επαναλαμβάνω να μην αποδίδει αυτό που ο νομοθέτης θέλησε να δώσει στην ελληνική κοινωνία, ώστε να ανεβάσει και τον πολιτισμό μας με ένα σύγχρονο σοφρονιστικό σύστημα. Τρίτον, βαθύτερα πιστεύω ότι μια ιδέα η οποία έχει διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία της μηδενικής ανοχής είναι αυτή η οποία διαχέεται, επαναλαμβάνω, και στη λειτουργία των διαφόρων οργανισμών, των διαφόρων επιτροπών, των διαφόρων συμβουλίων. Αυτή η αρχή της μηδενικής ανοχής διακύθηκε και διαπέρασε και τις πόρτες των φυλακών. Εξειδικεύω. Ο Ρωμανός είναι κατάδικος. Σύμφωνα με το σοφρονιστικό κώδικα, δικαιούται να πάρει άδεια εκπαίδευσης. Ναι. Το τονίζω ιδιαιτέρως. Άδεια απουσίας. Αυτό λέει ο κώδικας ο δικός μας. Ναι. Το ότι ισχύουν σε άλλες χώρες, ας μην παίρνουμε τα χειρότερα πάντα, ας παίρνουμε και τα καλύτερα που είναι δικά μας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Άδεια απουσίας όμως δεν σημαίνει, δεν θα σας ευραδίνω, δεν σημαίνει ότι εγώ πετυχαίνω στο πανεπιστήμιο, προσέρχομαι στο διευθυντή και φεύγω. Mm-hmm. Σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει ένα πειθαρχικό συμβούλιο που είναι εντός των φυλακών. Γιατί συνδέεται με το να διαπιστωθεί αν εγώ, και δεν αναφερόμαι ότι αυτό συμβαίνει στο Ρωμανό, να μην. Ναι, αλλά εδώ αποφάσισε αλλιώς το συμβούλιο. Μπορεί να είμαι επικίνδυνος. Επομένως πρέπει να το σεβαστούμε. Εγώ αυτό ρωτάω. Γιατί εδώ το Υπουργείο, ο συνάδελφός σας, έχει κινηθεί θεσμικά. Εγώ αυτό βλέπω. Σου λέει αποφάσισε το συμβούλιο αυτό, κάτω τα χέρια. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Να ολοκληρώσω. Είπα όμως κάτι, κύριε Οικονόμου, προηγουμένως. Όταν προβάλλεται η ιδέα της μηδενικής ανοχής, κάμπτει πολλούς. Δεν υπονοώ ότι έκαψε και το Συμβούλιο των Φυλακών, ούτε το Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό να μην το αγνοούμε, προσδιορίζει θεσμικές συμπεριφορές. Κάμπτει, επαναλαμβάνω, αποφάσεις, διαφοροποιεί, αλλιώνει. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Ναι. Το Συμβούλιο λοιπόν των Φυλακών είπε όχι. Είναι προσφυγή στο Συμβούλιο Εκτελέσεως που ενεργεί ως Δικαστικό Συμβούλιο. Και αυτό το είπε. Ναι, μεν είναι κατάδικος, αλλά είναι και υπόδικος ταυτόχρονα. Ακριβώς. Και για το αν θα πάρει όχι άδεια ο Ρωμανός, πρέπει να αποφασίσει ο ανακριτής. Στο μεταξύ, ο ανακριτής είχε απορρίψει σχετικό αίτημα ή σε κάθε περίπτωση ήταν απορριπτικός. Ποια είναι η λύση, με λίγα λόγια? Ναι. Η γνώμη μου. Ναι. Όντως, η άμεση πρακτική λύση είναι το βραχιολάκι και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Δεν χρειάζονται αυταναφορές. Το ξέρετε οι πάντες και οι πάσες ότι παραδόθηκε έτοιμο το νομοσχέδιο από εμάς. Και χαίρομαι γιατί ο Υπουργός μετά από μένα το προώθησε και είναι νόμος του κράτους. Mm-hmm. Το τεχνικό μέρος τώρα, το εάν έγινε δηλαδή ο διαγωνισμός ή όχι, νομίζω ότι μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή με την χορήγηση αυτού του μηχανισμού γεωτοπισμού ή το βραχιολάκι παρακολούθησης, mm-hmm. έτσι ώστε αφού το δέχεται και ο συνήγορος, αφού το δέχεται και ο ίδιος να μπορέσει θέμα, και η ζωή του να διασωθεί και να. Δύο, ναι, να δούμε το θεσμικό μέρος και τελειώνω ως προς αυτό. Το δύο. Δεν υπαγορεύω σε κανένα δικαστικό συμβούλιο, αγαπητοί κύριοι, τίποτε. Τι θα μπορούσε να βρεθεί ως δόκιμη λύση? Ο ανακριτής, πως λέγεται ή έτσι είναι, ήταν απαγορευτικός. Έχει το δικαίωμα και οίκοθεν μόνος του να επαναπροσδιορίσει τη στάση του, mm-hmm. και να πει, να θέσει δε όρους. Αν σκεφτείτε μάλιστα ότι ο διευθυντής του καταστήματος, ένας έξοχος δάσκαλος που είναι στον αυλό, να είπε ότι εγώ θα τον συνοδεύω κάθε πρωί. Σωστό. Ναι, ναι. Δεν αποκλείεται να συνοδεύεται και από αστυνομικό. Άρα λοιπόν, αν ο ανακριτής, ο ίδιος που έχει δικαίωμα, έχει θεσμική δυνατότητα, θέσει όρους, να ανακαλέσει την πρώτη του απόφαση, να θέσει όρους. Ναι, ναι. Και εδώ μιλάμε τι, να σώσουμε τη ζωή και να διασφαλίσουμε και τη δυνατότητα εκπαίδευσης
του νέου αυτού ανθρώπου, του κρατουμένου. Ναι. Αν λοιπόν άρει την απαγόρευση του ανακριτή, τότε το Συμβούλιο Φυλακής, το οποίο δεν υπησύρθε στην ουσία, λέει, αλλά είπε, αφού ο ανακριτής απαγορεύεται, παρέλθει ή μάλλον το Δικαστικό Συμβούλιο σε μένα να αποφασίσω. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια δόκιμη λύση που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη να σωθεί μια ζωή. Κύριε Υπουργέ, αυτά γιατί δεν έγιναν όπως τα περιγράφετε, ας το πούμε ότι είναι αυτό μια λύση, εσωτερικά με μια διαδικασία μεταξύ των παραγόντων των θεσμικών και φτάσαμε να γίνει ένα μείζον πολιτικό θέμα, να καίγεται η Αθήνα, να χαλάει ο κόσμος, μια αντιπαράθεση κομματική, πολιτική, μια κόλαση. Γιατί φτάσαμε εκεί? Δεν θέλω να είμαι πολύ πικρός, θα ευχηθώ κάτι. Η υπόθεση Ρωμανού και κάθε Ρωμανού, κύριοι, το τονίζω ιδιαιτέρως, και κάθε Ρωμανού, δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος πολιτικού παιχνίδιου και ελπίζω και το πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποτελέσει και μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα χάσει και η πολιτική ζωή την αξιοπιστία της αν δεν χάσει ο άνθρωπος, ο κρατούμενος, τη ζωή του. Κατά συνέπεια, το γιατί δεν το βρήκαν οι θεσμικοί παράγοντες είναι γιατί υπήρξε ένα τέτοιο πολιτικό κλίμα, που ίσως παρεμπόδισε. Δεν υπονοώ τίποτε. Δεν επισέρχομαι στη συνείδηση και στην σκέψη κανενός. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Μπορεί να λειτουργήσει και σε βάρος της ίδιας υπόθεσης τελικά. Το όλο κλίμα. Αυτό εγώ θέλω να πω. Ότι το κλίμα αυτό που διαμορφώθηκε λειτουργήσε σε βάρος του θέματος, του ιδίου του θέματος. Ναι, αλλά διαμορφώθηκε. Αγαπητέ κύριε συνομιλητή, κύριε οικονόμα, να την κάνω λάθος. Παρακαλώ. Από τη φωνή σας. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Τι είπα προηγουμένως. Όταν λέει, όταν δεν επανέρχεται ο ξηρός και στερείται ο κοστάρης περαιτέρω της άδειας εκπαίδευσης, τι έφτεξε? Είπανε απαγορεύεται. Ποιος το είπε, εσείς θα το βρείτε. Εκλήθη το Συμβούλιο Φυλακής να ελεγχθεί γιατί δώσατε άδεια στον κοστάρη, ο οποίος επί χρόνια ολόκληρα είναι συνεπέστατος στην επιστροφή από τις άδειές τους. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που είπα, η μηδενική ανοχή. Η δημοκρατία δεν γνωρίζει αυτή την ιδέα. Καταλύει η ιδέα της μηδενικής ανοχής στη δημοκρατία, άρα αναιρεί τη δυνατότητα εφαρμογής ενός σύγχρονου σοφρονιστικού συστήματος. Ας το αντιληφθούμε. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε ούτε εδώ. Ούτε οι αρχαίοι τις οποίες επικαλούμαστε, ούτε οι νέοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.